Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, το ψυχροπολεμικό κλίμα και η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης εδραιώνεται. Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, συμβάλλουν και οι συνεχιζόμενες απειλές του Βλαντιμίρ Πούτιν απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, ειδικά μετά τα αιτήματα Φιλανδίας και Σουηδίας για ένταξή τους. Η απόφαση Φιλανδίας και Σουηδίας να συμμετάσχουν στις μεγάλες κλίμακες άσκηση Baltops 22 στο ΝΑΤΟ στέλνει, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, σαφές μήνυμα στενότερη συνεργασία των δύο χωρών με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τον πρόεδρο της Ρωσίας να απαντά με ένα παραλληλισμό που μπορεί να μεταφραστεί ως απειλή. Έτοιμοι για τον επόμενο ψυχρό πόλεμο. Σουηδικά και φιλανδικά στρατεύματα ακολουθούν τους Αμερικανούς στρατιώτες στην τεράστια άσκηση του ΝΑΤΟ μετά τις απειλές του Πούτιν προς τις σκανδιναβικές χώρες, ενώ συγκρίνει τον εαυτό του με τον Πέτρο το Μεγάλο, γράφει χαρακτηριστικά η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, σχολιάζοντας τις τεταμένες σχέσεις Ρωσίας και Δύσης. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνέκρινε τον εαυτό του με τον πρώην τσάρο της Ρωσίας, με τον Πέτρο το Μεγάλο. Ο Πέτρος ο Μεγάλος διεξήγαγε το Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο επί 21 χρόνια. Ήταν σε πόλεμο με τη Σουηδία, πήρε κάτι από αυτούς, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ρωσίας. Ελσίνκη και Στοχόλμη έλαβαν μέρος στην άσκηση Baltops 22, η οποία ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου. Σε αυτή συμμετείχαν 7.000 μέλη των στρατιωτικών δυνάμεων και 45 πλοία από 16 χώρες με τη συμμετοχή Σουηδίας και Φιλανδίας. Μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στις μεγάλες κλίμακες άσκηση του ΝΑΤΟ στη Βαλτική θάλασσα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Τουρκία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.